Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Οι καμπάνες χτύπησαν, τα μεγάφωνα ήχησαν και οι ιεροί ναοί άνοιξαν τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους πιστούς που με χαρά και λύπη παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία σήμερα Κυριακή. Σε κάποιες ενορίες μάλιστα στήθηκαν καρέκλες και στον προαύλιο χώρο ώστε οι πιστοί να ακούν τη λειτουργία. Το ίδιο έγινε και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Ερών Κυνηγήτης Θεολόγος αναφέρθηκε στα όσα ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα για τη Θεία Κοινωνία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έγγραφο που εστάλει στα ληξιαρχεία της χώρας, στο οποίο ζητείται να υπάρξει ενημέρωση αν τελέστηκαν γάμοι και βαφτίσια κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου στις 16 του Μάη στους ναούς, για να υπάρξει ενημέρωση, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική διερεύνηση. Μετά από δύο μήνες άνοιξαν σήμερα οι πόρτες σε όλους τους ιερούς ναούς της χώρας, προκειμένου οι πιστοί να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία. Σε όλους τους ναούς στηρίθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, για παράδειγμα, σε έναν χώρο λατρείας επιφάνειας 300 τετραγωνικών μέτρων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων ήταν 30 άτομα. Οι πιστοί διατηρούσαν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων, ο αντίστοιχος μέγιστος αριθμός είναι 50 άτομα. Το ίδιο συνέβη και στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις Σέρες. Στη Θεία Λειτουργία ο χωροστάτης ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Ερών Κυνηγήτης Θεολόγος, στο κήρυγμά του Ποιμενάρχης των Σερών, αναφέρθηκε στα όσα υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τη Θεία Κοινωνία. Λυπούμεθα γιατί πράγματα ασεβή εξτομίστηκαν από κάποιους για τη Θεία Κοινωνία, για τα οποία θα έπρεπε να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Διότι πράγματα ασεβή εξτομίστηκαν όχι μόνο από τους διαφόρους οι οποίοι υπηρετούν σκοπιμότητες, και μας είναι γνωστή πάντοτε ότι δεν κάνουν ευκαιρία να χύσουν το διηγητήριό τους κατά της Εκκλησίας, αλλά αισθανόμεθα παραπικρασμόν, διότι και από επίσημα χείλη που δεν θα έπρεπε ελέγχθησαν πράγματα για την Θεία Κοινωνία, για τα οποία θα έπρεπε να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε σε ένα ακόμη ζήτημα. Είπε πως εστάλει σε όλους τους δήμους της χώρας έγγραφα από το Υπουργείο Παιδείας και Εσωτερικών, στο οποίο οι ληξίαρχοι παρακαλούνται να ενημερώσουν εάν έχουν υποβληθεί αιτήματα πολιτών περί καταχώρησης γάμων ή βαπτίσεων, οι οποίοι έχουν λάβει χώρα εντός χώρων λατρείας κατά το χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου έως 16 Μαΐου. Στο έγγραφο που σας παρουσιάζει τηλεόραση Επιλογές αναφέρονται τα εξής. Στην περίπτωση θετικής απάντησης καλούνται να διαβιβαστούν και τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να διαβιβάσει στη συνέχεια στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική διερεύνησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναφέρει το έγγραφο που εστάλει στα ληξιαρχεία της χώρας. Να καλέσουν τους ιερείς που ετέλεσαν τυχόν ένα βάπτισμα ή στην περίοδο που επιτρεπόταν ένα γάμο, να τους σύρουν στα δικαστήρια. Αυτό λέει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό λένε οι υπογραφές δύο υπουργών. Και πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Κατά τα λοιπά, ο αριθμός των πιστών στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό είχε φτάσει στο επιτρεπόμενο όριο, που ορίζεται με βάση τα τετραγωνικά κάθε εκκλησίας. Είχαν τοποθετηθεί καρέκλες με τις προβλεπόμενες αποστάσεις στα προαύλια, ενώ η Θεία Λειτουργία ακουγόταν και από τα μεγάφωνα. Επιτέλους ήρθαμε και ακούσαμε τον Χριστός Ανέστη μέσα από την εκκλησία. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει 17 Μαΐου να έρθουμε στην εκκλησία. Μετά από δύο μήνες, ναι, και πάλι ανοιχτές. Και πάλι ανοιχτές. Πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ, γιατί το λέω και συγκινούμε, γιατί γιορτάσαμε την Ανάσταση από τον μπαλκόνι. Λίγο μας έλειψε πάρα πολύ, η εκκλησία μας έλειψε. Μας έλειψε η αγάπη που στην εκκλησία, αλλά επανήρθαμε και εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Έκλαψα από τη χαρά μου.
Έκλαψα. Λέω, Θεούλη μου, μας αξίωσες να έρθουμε στην εκκλησία. Έχει να μας αξιώσει να ερχόμαστε, να μην είμαστε μόνο στο σπίτι. Χαρά μας εγώ, μου χάρηκαμε. Πόσες μέρες έχουμε να έρθουμε στην εκκλησία. Από την τηλεόραση δεν είναι σωστό να βλέπουμε. Έφυγε να στην τελειώρηση το σταμίστε, δεν μην κυρίλω, να μην μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Δόξα τω Θεώ, κορίμα, δόξα τω Θεώ. Μας αξίωσε και ήρθαν μας την γέρη. Σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, αυτό το γεγονός, να είναι επί τόσες εβδομάδες κλειστές οι εκκλησίες. Ο κόσμος έχει ανάγκη την εκκλησία και πρέπει να γνωρίζουν κάποιοι σε σχέση και με τα παράπονα που ακούστηκαν από το στόμα του Σεβασμιωτάτου, είναι ότι θα πρέπει να ξέρουν και οι τις πολιτείες ότι η εκκλησία και πολιτεία είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι ένα πράγμα. Δεν μπορεί κανένας να ξεχωρίσει τη θρησκεία από την Ελλάδα, από τον Ελληνισμό. Μας έλειψε η εκκλησιά μας, μας έλειψαν αυτές τις στιγμές της κοινής προσευχής και νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα έδειξε και εξέπεψε ακριβώς αυτό. Όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, ήταν μια στιγμή σημαντική μέσα από μια γκρίζα περίοδο που περάσαμε, μια γκρίζα περίοδο που οι ψυχές όλων μας χρειαζόταν αυτή την κοινή προσευχή και αυτή την κοινή λειτουργία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, 2 μήνες κλειστά. Από με Χριστός Ανέστη σε όλους. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική μέρα. Άνοιξαν επιτέλους οι εκκλησίες, έστω και με αυτά τα μέτρα. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο. Ευχαριστούμε που κράτησε αυτή τη στάση και για τα λόγια που μας είπε σήμερα. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό στην Ελλάδα ξανά και σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που άνοιξαν επιτέλους οι εκκλησίες μας. Έχω όμως μία απορία την οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανένας να μου τη λύσει. Πώς ο ήχος της καμπάνας των εκκλησιών είναι επικίνδυνος να μεταδώσει τον κορονοϊό και δεν είναι επικίνδυνο να μαζεύονται στις πλατείες, να μυθοκουπούν, να πίνουν, να κάνουν χρήση αναβολικών, ενίοτε να σπάνε και κανένα αυτοκίνητο, να καίνε και κανένα αυτοκίνητο, να καίνε και κανένα μαγαζί. Εκεί δεν είναι επικίνδυνο. Οι καμπάνες της εκκλησίας για... Πώς είναι δυνατόν να είναι πιο επικίνδυνες από αυτές τις εκδηλώσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στη Σαρακοστή, από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, δεν τελούνται οι γάμοι ούτε και τα βαφτίσια, προς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων που έστειλαν το συγκεκριμένο έγγραφο στα ληξιαρχεία της χώρας. Τώρα, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Μητροπολίτης Ερών και Νηγρήτης Θεολόγος προχώρησε σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ποιμενάρχης των Σερών τόνισε ότι η Εκκλησία βρέθηκε στο στόχαστρο της αυστηρότητας της κυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μητροπολίτης και για τη Θεία Ευχαριστία, λέγοντας πως η Εκκλησία δεν αναγκάζει κανένα να προσέλθει να κοινωνήσει. Και ανέφερε τις 3 προϋποθέσεις της Εκκλησίας για το ποτήριο της ζωής που υπάρχουν. Όπως είπε, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μετά από 2 μήνες σιωπής, κλειστών θυρών, το έλεος και η αγάπη του Θεού μας χάρισε να απολαύουμε ο ένας τον άλλον, να συναντηθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα που μας ενώνουν πνευματικοί δεσμοί, ο Επίσκοπος με τον λαό του Θεού, ο πατέρας με τα παιδιά με τον πατέρα, οι αδελφοί όλοι μαζί μέσα στον οίκο Κύριο. Ας δοξάσουμε τον Θεό και για αυτή την δωρεά, αλλά και για το γεγονός ότι άπλωσε το χέρι του πάνω από την πατρίδα μας και την προστάτεψε. Βλέπετε αυτός ο χαλασμός που γίνεται παγκοσμίως. Η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βγαίνει με τα λιγότερα θύματα από αυτή την φοβερή πανδημία. Η Εκκλησία μας ασφαλώς, σεβομένη τους νόμους του κράτους, ακολούθησε αυτά που έπρεπε να ακολουθήσει, τα μέτρα δηλαδή. Αλλά το γεγονός ότι πολλές φορές αισθάνθηκε ότι αυτά τα μέτρα εφηρμόστησαν με αυστηρότητα σχεδόν μόνο εις την Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να σας πω το περαιτέρω, το βλέπετε, ζείτε μέσα στην πόλη, βλέπετε τι γίνεται, όχι μόνο αυτές τις ημέρες, όλο τον καιρό. Αλλά βλέπετε ότι η Εκκλησία έπρεπε να σηκώσει και αυτό το βάρος και το εσήκωσε και προσευχήθηκε εις τον Θεόν και προσεύχεται και σήμερα μάλιστα κάναμε και μια ειδική δέηση για τα αθώα θύματα αυτής της πανδημίας και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Πάντως για ακόμα μια φορά η Εκκλησία αισθάνθηκε ότι ήταν στο στόχαστρο της αυστηρότητος της κυβερνήσεως και αναρωτιόμαστε γιατί.
αναρωτιόμαστε ακόμα γιατί και από χίλια επίσημα να λέγονται αυτά τα πράγματα για την Θεία Κοινωνία. Όπως εμείς σεβόμεθα την επιστήμη και τα πορίσματά της, ο χώρος της πίστος είναι ένας άλλος χώρος, εις τον οποίο θα πρέπει με πολύ σεβασμό να εισερχόμεθα. Και όπως εμείς δεν καταργούμε την επιστήμη, ούτε την απαξιώνουμε, δεν θα πρέπει και κανείς άλλος την πίστη των ανθρώπων, γιατί η πίστη έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και ένα συγκεκριμένο στόχο, και ο στόχος είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή την πίστη να την ακυρώνουν ή να την υποβιβάζουν ή να την απομειώνουν ή να δημιουργούν στις ψυχές των ανθρώπων τέτοιου είδους φόβους. Εξάλλου η Εκκλησία κανέναν δεν αναγκάζει να προσέλθει να κοινωνήσει. Είναι αποκλειστική ευθύνη του καθενός πιστού ανθρώπου. Η Εκκλησία μόνο τρεις προϋποθέσεις θέτει για το ποτήριο της ζωής. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Ο σεβασμός δηλαδή στον Θεό, η πίστη στον Θεό και η αγάπη στη διπλή της διάσταση. Λοιπόν, ακούστηκαν, ελέγχθησαν, παρουσιάστηκαν. Αυτή στιγμή μάλιστα την ίδια σχεδόν στιγμή κινόταν και άλλου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες δεν ήταν στο πνεύμα ούτε και στο γράμμα των νόμων που υπήρχαν αυτή την περίοδο, και παρά τα αυτά η Εκκλησία και δεν είχε και λόγο να αρθρώσει έναν λόγο εκείνη τη στιγμή, αλλωνών είναι η ευθύνη. Εμείς κοιτάζουμε τα του οίκου μας, όπως σεβόμεθα την πολιτική, τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, θέλουμε και εκείνοι να σέβονται την Εκκλησία, να σέβονται την πίστη του λαού και με πολύ προσοχή να αναφέρονται σε θέματα τα οποία είτε δεν γνωρίζουν είτε τα γνωρίζουν κατά τρόπον ελλειμματικών. Αυτό είναι το παράπονό μας και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι ξέρετε πολύ εύκολα, γι' αυτό και η Εκκλησία όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, διότι δυστυχώς μέσα στη ψυχή αυτού του λαού υπάρχει πάντοτε το μικρόβιο του διχασμού. Και αυτό το οποίο θα χρειαζόμασταν αυτή την περίοδο θα ήταν να έχουμε έναν διχασμό στην ελληνική κοινωνία. Και για ακόμα μια φορά η Εκκλησία βοήθησε, παρά το γεγονός ότι έκανε υποχωρήσεις τις οποίες σε άλλη εποχή ούτε καν θα διανοείται να κάνει. Κι όμως τις έκανε για το καλό του λαού. Αλλά μέχρι εκεί, στις 25 προς 26 που είναι η απόδοση του Πάσχα, θα δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Σημασία έχει, είδατε κι εσείς με τα μάτια σας, σήμερα μέσα στην Εκκλησία, λίγος κόσμος και έξω κόσμος, έτσι ώστε να δώσουμε και καλό παράδειγμα ότι σεβόμεθα, γιατί σεβόμεθα πρωτίστως την υγεία των ανθρώπων, την υγεία όλων μας. Αλλά πάνω και από αυτά υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που ονομάζεται Θεός. Και σκάτσουν λίγο οι υπεύθυνοι να σκεφτούν μήπως και ένας άλλος παράγοντας διέσωσε την πατρίδα μας από αυτή την λέλεπα. Χώρες στον ίδιο πληθυσμό με εμάς έχουν πολλαπλάσια θύματα και κρούσματα. Αυτό που λέγω δεν αμφισβητώ ούτε την αξιοσύνη ούτε τους σκόπους των επιστημόνων και όλων εκείνων που οργάνωσαν όλη αυτή την υπόθεση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όπως συγχαρητήρια αξίζουν και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες που σήκωσαν ένα τεράστιο βάρος και είναι πράγματι ήρωες. Λοιπόν, αλλά όμως να ξέρουμε τα όρια μας και να ξέρουμε πώς πρέπει και τι πρέπει να λέμε. Με τα καινούργια δεδομένα της εποχής του κορονοϊού τελέστηκε και η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Όλο αυτό το διάστημα ζούσαμε μια τραγωδία μέσα στους ναούς χωρίς την παρουσία των πιστών, αναφέρει στο μήνυμά του στη δήλωσή του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριος. Εμείς στη Μητρόπολη και οι περισσότεροι ναοί μας δεν έχουν πρόβλημα, γιατί είναι μικρά χωριά και οι ναοί έχουν και μέγεθος αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των χριστιανών. Mm-hmm. Στις πόλεις, στο Σιδηρόκαστρο και στην Ηράκλεια, είπαμε να κάνουμε και δεύτερες θείες λειτουργίες. Όπως και στις υπόλοιπες, έχω ακούσει και στις Σέρες και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά κλπ. Θα γίνονται 2, 3, 4 θείες λειτουργίες. Θα γίνονται και βραδινές,
ούτως ώστε τον πρώτο καιρό να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των χριστιανών και να τακτοποιήσουμε τα θέματα μέχρι ότου ανοίξουν οι ναοί για όλους τους χριστιανούς. Στο έργο αυτό, σεβασμιότητα, θα βοηθάει και ο επίτοπος του κάθε ναού έτσι ώστε να ρυθμίζει την διαδικασία. Για παράδειγμα, στους δύο μεγάλους ναούς που έχουμε και είναι μεγάλες ενορίες, οι μεγαλύτερες δηλαδή, όχι κάτω φανταστικό σε κόσμο, αλλά για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, έχουμε δέσει τα καθίσματα με ταινία, βάλαμε ταινία στα καθίσματα που δεν επιτρέπεται να καθίσουν και αφήσαμε ένα παρά ένα και από πίσω αντίστοιχα πάλι, όχι ακριβώς από πίσω, και έτσι το ρυθμίσαμε. Έχουμε στην είσοδο τα απορρυπαντικά, τα βολημαντικά, τα χαρτοβάντιλα, τις χαρτοπετσέτες, ό,τι χρειάζεται για αυτή την υπόθεση. Και κάποιος από τους επιτρόπους θα τακτοποιεί τους χριστιανούς μέσα στον ναό. Δεν είναι δύσκολο, γιατί οι χριστιανοί μας είναι πειθαρχημένοι και ξέρουν. Πάντως, πρέπει να πω ότι υπάρχει και ο φόβος ακόμη, έτσι όπως τον έχουν σπείρει στη ψυχή των ανθρώπων. Και λίγο πολύ, τον πρώτο καιρό θα δυσκολεύονται να έρθουν. Μετά, άμα ξεθαρέψουν, θα πιστεύω ότι θα διορθωθούν όλα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Μην τα συζητάτε. Αυτό που περάσαμε φέτος δεν ήταν ούτε Πάσχα, ούτε γιορτές, ούτε τίποτα. Αυτό ήταν τραγωδία. Μία τραγωδία. Ειλικρινά το λέω. Όχι μόνο από την άποψη των χριστιανών που δεν μπορούσαν να έρθουν, αλλά για την άποψη τη δική μας που είμαστε σε ναούς που ήταν άνευ χριστιανών. Δηλαδή ένα τραγικό πράγμα να βλέπεις κάτω και να βλέπεις άδεια καθίσματα. Πάντως, σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε να το φέρω και σε αντιδιαστολή με τα όσα έγιναν και χθες στην Ομόνια, υπήρχε συνωστισμός εκεί στα εγγένεια της νέας πλατείας. Την Ομόνια που ήταν με τις ευλογίες του κράτους. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ένοχος ο Δήμαρχος Αθηναίων? Γιατί δεν του βάζουν πρόστιμο να το πούσουμε κι εμείς? Να δούμε μια τιμωρία σε ένα πολιτικό. Γιατί αυτοί παρέμβησαν πολύ περισσότερα τα μέτρα, περισσότερο τα μέτρα από ότι εμείς οι εκκλησιαστικοί. Τη στιγμή δηλαδή που έλεγε ότι θα έπρεπε να υπάρχει, να μην υπάρχει συνωστισμός στις εκκλησίες. Αυτό εννοείται, έτσι? Ναι. Αλλά βγαίνει και λέγει ότι έγινε λάθος και λοιπά και δεν ήταν κόσμος, δεν ήταν θειάστος, δεν ήταν εγγένεια. Τι ήταν? Εγγένεια ήταν. Mm-hmm. Αφού ήταν γνωστό από μέρος ότι θα γίνουν τα εγγένεια της πλατείας. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Απλώς να πω κάτι έτσι επικρόχολο, ότι η Εκκλησία όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα εκμεταλλεύτηκε για να ανατρέψει τα πράγματα υπέρ της. Δηλαδή όλες αυτές τις παραβάσεις και τις παρανομίες. Θα πρέπει δηλαδή... Εμείς μείναμε στο να δεχόμαστε τις τιμωρίες, τα πρόστιμα, τους προπυλακισμούς, τον διασυρμό στα μέσα ενημερώσεως υπερβολικά. Ένας Μητροπολίτης έκανε την λειτουργία και είχε 12 άτομα, δεν ήταν 10, ήταν 12. Και κάτι έγινε. Ένας ιερέας βγήκε στο πλάι του ναού και κοινώνησε δύο παιδιά. Και εκεί κάτι έγινε. Βλέπετε, ήταν για να του βάλουν πρόστιμο 5.000, ενώ σε αυτούς δεν βάζουνε. Για λίγο ακόμα στα της Εκκλησίας, μεγάλο αφορισμό για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, διάβασε σήμερα το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο πρώην Μητροπολίτης Αιγυαλίας και Καλαβρίτων Αμβρόσιος. Με ανακοίνωσή της πάντως, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας ξεκαθαρίζει ότι μόνο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή η Ολομέλεια των Μητροπολιτών της, έχει την αρμοδιότητα επιβολής του αφορισμού σε βάρος μέλους της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Το είπε και το έκανε ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγυαλίας Αμβρόσιος. Αφόρησε την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μαζί όμως και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά. Ο πρώην Μητροπολίτης διάβασε σήμερα το πρωί τον αφορισμό μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου. Ο Αμβρόσιος είχε προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει την κίνηση αυτή την εβδομάδα που πέρασε, βάζοντας στο στόχαστρο την Υπουργό Παιδείας. Στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου τονίζεται ότι η αρμοδιότητα επιβολής αφορισμού έχει μόνο η Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή η Ολομέλεια των Μητροπολιτών, και πως κάθε άλλη απόφαση που εκδίδεται είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται επί παντός ζητήματος,
αφορώντας εις την Εκκλησία. Ειδικότερον αυτή αποφασίζει δια την επιβολή ποινής αφορισμού κατά τα υπό των ιερών κανόνων οριζόμενα. Κάθε απόφαση καταγνώσεως του αφορισμού εναντίον μέλους της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν εκδόθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της, είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε τη δική του απάντηση στον Αρβρόσιο, χωρίς όμως να τον κατονομάσει, μέσω Facebook. «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και ελπίδας. Άνοιξαν πάλι οι εκκλησίες μας. Αυτή τη μέρα κανένας κήρυκας του μίσους και της αμάθειας δεν μπορεί να τη χαλάσει». Τα καταστήματα ΟΠΑΠ σας περιμένουν ξανά με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα στην απολύμανση των χώρων, την προστασία εργαζομένων και πελατών και νέες διαδικασίες για γρήγορη ανέπαφη εξυπηρέτηση. Επιστρέφουμε υπεύθυνα. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Στην Καλπάκ, ο ήλιος είναι στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή, περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Καλπάκ. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε υπουργούς, βουλευτές και δημοσιογράφους, καθώς οι μεταξύ τους συζητήσεις περιστρέφονται όλο ένα και περισσότερο γύρω από την πιθανότητα ενός ανασχηματισμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάντως να μην εκδηλώνει τις προθέσεις του ακόμη και σε έναν πολύ στενό, σε έναν πολύ κλειστό κύκλο συνεργατών του. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, το οποίο παρουσιάζει σήμερα το Έθνος και τι γίνεται έτσι σε τοπικό επίπεδο. Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε υπουργούς, βουλευτές και δημοσιογράφους, καθώς οι μεταξύ τους συζητήσεις περιστρέφονται όλο ένα και περισσότερο γύρω από την πιθανότητα ενός ανασχηματισμού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάντως να μην εκδηλώνει τις προθέσεις του, ακόμη και σε έναν πολύ κλειστό κύκλο συνεργατών του. Στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι η δημιουργία ενός κυβερνητικού σχήματος ομάδας κρούσης, ικανή πολιτικά και οργανωμένα να ανταπεξέλθει της μεγάλης ύφεσης που κληροδοτεί το lockdown από τον κορονοϊό και να διασφαλίσει την ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εντός του 2021. Στο τραπέζι του Πρωθυπουργού υπάρχει επίσης κατά πληροφορίες ολοκληρωμένος κατά το μάλλον ή το ήτον και ο κατάλογος των προσυπουργοποίηση γαλάζιων βουλευτών, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών προορίζονται σε θέσεις υφυπουργών, όπου οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα έχουν μεγαλύτερη έκταση. Αμετακίνητοι από τις θέσεις τους δείχνουν για την ώρα τουλάχιστον ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κρίσιμα εξάλλου αναδεικνύονται για την επόμενη μέρα της οικονομίας στα Υπουργεία Ανάπτυξης με τον Άδωνη Γεωργιάδη και Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τον Κωστή Χατζηδάκη. Ενώ ενισχυμένος πέραν πάσης αμφισβήτησης εξέρχεται από το τελευταίο τρίμηνο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν εξάλλου πως εντός της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχει ικανός πάγκος χρυσές εφεδρίες όπως παρουσιάζουν που μπορούν να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο θέσεις υφυπουργών. Τέτοιες περιπτώσεις εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να είναι οι βουλευτές Χρήστος Ταραντήλης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Τάσος Χατζηβασιλείου, Γιάννης Οικονόμου, Ζωή Ράπτη, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Βασίλης Οικονόμου και Γιώργος Κόσμος. Λοιπόν, αύριο Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στα σχολεία για τους μαθητές των γυμνασίων και της πρώτης και δευτέρας λυκείου σε όλη τη χώρα. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, έτσι ώστε να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχει ετοιμότητα για την εκ νέου έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κύριε Διευθυντά, καλό σας βράδυ από τις ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Κώτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής σας, της πρόσκλησης που σας απευθύναμε. Για πείτε μας πώς είναι η κατάσταση στα σχολεία και τι περιμένουμε από αύριο. Κοιτάξτε, θεωρώ, εκτιμώ, να πω καλύτερα, ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Βέβαια, το εγχείρημα αυτό έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κρύβο ότι μας θυμίζει λίγο Σεπτέμβριο η προηγούμενη και αυτή η εβδομάδα. Οπότε υπάρχει μια τεχνογνωσία, οι διευθυντές όλοι των σχολείων και εκπαιδευτικοί έχουν μεθοδεύσει έτσι όλες τις κινήσεις τους. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία από την προηγούμενη εβδομάδα.
με επικοινωνία με τις σχολικές επιτροπές. Παντού υπάρχουν αντισηπτικά σε όλες τις αίθουσες. Δώσαμε δηλαδή βαρύτητα κυρίως στην υγιεινή των χώρων και στην υγεία των μαθητών. Δηλαδή καθαρίστρες με διπλή βάρια, θα έλεγα, μεσημέρι και απόγευμα καθαριότητα στη μέση της διδακτικής ώρας και στο τέλος. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά επίσης από το Υπουργείο με σαφέστατες οδηγίες. Ένα πακέτο 15 αρχείων με οδηγίες προς μαθητές, προς εκπαιδευτικούς, προς διευθυντές σχολείων, με πλήρεις οδηγίες τι θα γίνει αν υπάρχει κρούσμα. Έγινε πολύ καλή προεργασία και από την περιφέρειά μας. Και εδώ θέλω να πω και ιδιαίτερα για τις ΣΕΡΕΣ. Είχαμε μια άρρηση συνεργασία με τον κύριο Δενεκετσί, του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Μάλιστα, μιλήσαμε και πριν από λίγο, συνεχώς είμαστε όλη η μέρα σε επικοινωνία. Και από ό,τι με βεβαίωσε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, ζητήσαμε και από όλους τους διευθυντές μέχρι την Πέμπτη το βράδυ ή Παρασκευή πρωί να μας ενημερώσουν αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν μας ανακοινώθηκε τίποτα. Μικροπροβληματάκια βέβαια, τα οποία λύνονται. Κάθε ένα θέλει τη δική του ιδιαίτερη μεταχείριση. Κύριε Διευθυντά, σε όλη την περιφέρεια η κατάσταση είναι όπως σημαίνει και στις ΣΕΡΕΣ, στην Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών. Θα έλεγα στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. Κάποια ιδιαιτερότητα με την έννοια ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στέγασης, όπως ξέρετε, το οποίο είναι βέβαια πολλών δεκαετιών. Παρ' όλα αυτά, διαμορφώσαμε χώρους. Υπήρχαν περιπτώσεις, να σας πω, που ανοίξαμε επειδή υπήρχαν μικρές αίθουσες, επειδή θέλουμε να κρατήσουμε το 1,5 και περισσότερο μέτρα απόσταση μαθητών. Ανοίξαμε ακόμη παραπλήθεια δημοτική για να στεγάσουμε αυτές, για να έχουμε, σας είπα, ιδιαίτερη βαρύτητα. Το πρωταρχικό είναι η υγεία των μαθητών. Θέλω να είναι όλοι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σίγουροι ότι διασφαλίζουμε την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και βεβαίως μετά να συμπληρώσουμε οποιαδήποτε κενά μπορούμε εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να πάμε στο τελευταίο στάδιο για φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις για τρίτη ηλικίου και μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά να πάει προς το τέλος της και θα ελπίσουμε ότι η επόμενη θα είναι πιο ήσυχη. Κύριε Διευθυντά, οι πληροφορίες που έχετε σχετικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε κάποιο νέο να ανακοινώσουμε προς το παρόν? Όχι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, δεν υπάρχει, και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, καμία απόφαση. Θα κρυθεί ανάλογα με το πώς θα πάμε με τις υπόλοιπες τάξεις. Ξέρετε, είναι μια πυραμίδα, δουλεύει προς τα πάνω. Όταν τελειώσουν όλα τα στάδια, θα φτάσουμε στον τελικό στόχο. Περιμένουμε και εμείς την τελική απόφαση. Ετοιμαζόμαστε και με τις σχολικές επιτροπές και με τους διευθυντές εκπαίδευσης να έχουμε απόλυτη ετοιμότητα να διασφαλίσουμε τους χώρους. Θεωρώ το πετύχουμε και αύριο είμαι πολύ αισιόδοξο. Τα μηνύματα είναι ότι είμαστε σε άρεστη κατάσταση για να ξεκινήσουμε. Θα το δούμε αύριο. Παρεμβαίνουμε άμεσα σε όποιο μικρό πρόβλημα παρουσιάζεται, κύριε Κώτα. Θεωρώ ότι έγινε πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή προετοιμασία και θα πάμε καλά και αύριο. Οι μαθητές έχουν εγκληματιστεί. Θα μιλήσουμε για την Τρίτη Λυκείου, γιατί ναι, η Τρίτη Λυκείου είναι. Καταλαβαίνετε. Ναι, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε τώρα πια και το γυμνάσιο και το λύκειο. Υπάρχει μεγάλο πλήθος πια μαθητών. Μιλάμε για 120.000 μαθητές πια που θα έρθουν στο σχολείο αύριο, στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν εγκληματιστεί. Βέβαια, είχαμε τα περιθώρια και του χώρου και του χρόνου για την Τρίτη Λυκείου. Υπήρχε στην αρχή ένα μικρό ποσό, το οποίο λίγο μεγάλωσε μετά αποχής. Να δούμε, περιμένουμε τα νεότερα, ανυπομονώντας και είμαστε σε επαφή συνεχώς με τους διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης και προσαρμόζουμε τις κινήσεις μας ανάλογα με το δεμένα που θα έχουμε. Είμαι πεπισμένος ότι θα πάμε πολύ καλά, κύριε Κώτα. Και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε. Σχετικά με την τηλεεκπαίδευση, πώς πήγε το εγχείρημα αυτό? Πήγε εξαιρετικά. Να σας πω ότι στην Κεντρική Μακεδονία δημιουργήθηκαν γύρω σε 90.000 ψηφιακές τάξεις. Mm-hmm. Από τους 30-25 μόνιμους, 30 περίπου χιλιάδες εκπαιδευτικούς, συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές 250, γύρω σε 220.000. Ήταν εξαιρετικά τα ποσοστά, πήγαμε πάρα πολύ καλά και συμμετείχαν σχεδόν όλοι. Ήταν ένα εγχείρημα πρωτόγνωρο, όπως καταλαβαίνετε, στις νέες αυτές συνθήκες. Είναι μια μικρή επανάσταση, θα έλεγα, ηλεκτρονική. Αλλά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διευθυντές εκπαίδευσης, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με πολύ μεράκι και στην ουσία υλοποιήσανε και δώσανε σάρκα σε αυτό το όραμα, θα έλεγα, Άλιστα. που ήταν πριν από δύο μήνες. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία, κύριε Διευθυντά. Εγώ, κύριε Κώτα, θα τα ξαναπούμε την περίοδο των εξετάσεων και μετά από Σεπτέμβρη, αν είναι. Στη διάθεσή σας, καλά. Καλό βράδυ.
Θα μείνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τάσο Τιμοθεΐδη. Είναι υπεύθυνος σπουδών του φροντιστηρίου Πρίσμα, για να μας δώσει την εικόνα που θα έχουμε από αύριο στα φροντιστήρια. Τι αλλαγές θα υπάρξουν. Από ό,τι προφορούμαστε ότι πρεμιέρα θα κάνουν αύριο και τα φροντιστήρια. Βέβαια υπάρχει και το θέμα με τα ραντεβού σε κάποια φροντιστήρια της πόλης και όχι μόνο. Κύριε Τιμοθεΐδη, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας χαίρετε. Μια χαρά εσύ. Μια χαρά και εμείς. Για πείτε μας λίγο τώρα τι ακριβώς γίνεται με τα φροντιστήρια, πώς λειτουργείτε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και μια εβδομάδα, όπως και στα δημόσια σχολεία, με την τρίτη ηλικία βέβαια μόνο. Αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει, εννοείται ότι τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Εμείς είχαμε και από την Ομοσπονδία μας των Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, και από το κράτος, από τον κύριο Τσιόδρα και όλους τους υπόλοιπους σεβαστούς επιστήμονες, είχαμε αυστηρή σύσταση για τηλεκπαίδευση, να συνεχίσουμε την τηλεκπαίδευση. Νέα δεδομένα, όπως άκουγα και πριν, έχουμε προσαρμοστεί σε αυτά. Ίσως είμαστε και τυχεροί σαν φροντιστήριο που έχουμε καταρτισμένο προσωπικό, που ήδη είχε ασχοληθεί με όλα αυτά, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οπότε συνεχίζουμε με τα ίδια δεδομένα. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς την τηλεκπαίδευση. Τώρα, δεν υπάρχει κάποια απόφαση για να απαγορεύει τον οποιοδήποτε να ανοίξει. Είναι αυτό που είπαμε και από την κυβέρνηση, ότι πλέον υπάρχει η ατομική ευθύνη. Κάθε φροντιστήριο λοιπόν πρέπει να σκεφτεί, να δει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Εμείς σαν φροντιστήριο έχουμε καταλήξει ότι πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς, να ακούσουμε την Ομοσπονδία μας, να ακούσουμε τον κύριο Τσιόδρα, είναι ο άνθρωπος που μας έβγαλε από όλα αυτά, και να συνεχίσουμε την τηλεκπαίδευση. Πριν από καιρό, πριν έρθει αυτή η κρίση του κορονοϊού, είχαμε αναφερθεί μαζί για την τηλεκπαίδευση. Βλέπουμε ότι έγινε πράξη τελικά, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ σας λέω, νιώθω τυχερός, γιατί όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και η εργασία μου ήταν ακριβώς στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Όταν το έκανα, βεβαίως, όπως και όλοι μας, κανένας δεν φανταζόταν ότι κάποτε θα χρησιμεύσει τόσο πολύ. Οπότε σύντομα προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα. Πριν και οι μαθητές, αυτό είναι το ευχάριστο, όπως άκουγα και πριν, έχουν δείξει πολύ μεγάλη ωριμότητα, και τόσο των μεγαλύτερων τάξεων όσο και των μικρότερων τάξεων, και έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Πάντως άλλη χάρη έχει διαζώσει σε επικοινωνία με τον μαθητή, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι που μας πονάει, να ξέρετε, και εμάς και φαντάζομαι και τους μαθητές σίγουρα. Εκεί θα το δούμε με αυστηρά μέτρα, ακούγοντας τους ειδικούς, ειδικά προς το τέλος και για ψυχολογικούς λόγους. Θα δούμε. Ό,τι μας πούνε οι ειδικοί, δεν θέλουμε να βάλουμε σε τίποτα σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών μας. Ξέρετε, ειδικά στα παιδιά της Τρίτης, αν ένα παιδί βρεθεί θετικό σε κρούσμα, πάει και δίνει τις εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Δεν θα θέλαμε να περάσει μια ταλαιπωρία έξτρα. Έχει περάσει όλα αυτά. Σκεφτείτε να ακυρωθούν οι εξετάσεις του και να δίνει το Σεπτέμβριο, να περάσει όλο το καλοκαίρι μέσα στο άγχος. Τώρα, επειδή ήταν και αυτή η περίοδος κορονοϊού και έχουμε σε λίγες μέρες τις πανελλαδικές, τα μηνύματα που λαμβάνατε από τους μαθητές ποια ήτανε? Είναι θετικά, το περιμένανε. Θέλανε σίγουρα οι εξετάσεις να γίνουν τώρα. Δεν θέλανε να αργήσουν παραπάνω. Ξέρετε, αρχίζουν και κουράζονται τα παιδιά. Λογικό. Έχουν ετοιμαστεί για να δώσουν τώρα τις εξετάσεις τους. Το θέλουν, προσέχουν πολύ, όπως τα προσέχανε και άλλες χρονιές. Είναι η περίοδος που τους λέγαμε να είναι προσεκτικοί με την υγεία τους γενικά αυτή την περίοδο, φέτος ένα παραπάνω. Περιμένουν πώς και πώς να δώσουν τις εξετάσεις τους. Έχουν δει από την πρώτη εβδομάδα έτσι τα δείγματα, αν και να σας πω την αλήθεια δεν πήγανε πολλοί μαθητές, ειδικά της τρίτης ηλικίας στο σχολείο. Είναι η περίοδος που ούτως ή άλλως δεν πάνε τα παιδιά. Πήγανε κυρίως για διαδικαστικά. Αλλά είδανε πως, και με χαρά και εμείς είδαμε πως τηρούνται πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι όλα καλά. Οπότε ευελπιστούμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Θα διεξαχθούν ομαλά οι εξετάσεις και θα πετύχει κάθε παιδί το στόχο του. Κύριε Τιμοθεΐδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Γεια σας. Να είστε καλά. Τώρα, τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 25 του Μάη, επανακοινούν οι... Οι ιδιοκτήτες ετοιμάζονται, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, ετοιμάζονται ήδη για το άνοιγμα των καταστημάτων τους στις 25 του μήνα και όχι την 1η Ιούνιου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Στις 25 Μαΐου θα λειτουργήσουν και πάλι τα καταστήματα εστίασης.
Η κυβέρνηση πήρε από τη Υγειονομική Επιτροπή των Ειδικών το πράσινο φως για να ανοίξουν νωρίτερα τα καταστήματα εστίασης, καφέ κτλ. Εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα της εξέλιξης πανδημίας το επιτρέπουν, το άνοιγμα των καταστημάτων θα πρέπει να συνοδευτεί και με τη μείωση του ΦΠΑ. Όπως αναφέρει με δήλωσή του στην τηλεόραση Επιλογές ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς. Το άνοιγμα των επιχειρήσεων 25 του μηνός πρέπει να συνοδευτεί από ισχυρά μέτρα και κίνητρα για τις επιχειρήσεις εστίασης, έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, να είναι βιώσιμες και στην επαναλειτουργία τους, γιατί αφορά περίπου 90.000 επιχειρήσεις και 300.000 εργαζόμενους. Ζητάμε τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στο 5% του κύκλου εργασιών τους και με ένα όριο των 15.000 ευρώ ανά επιχείρηση, για να, και βέβαια την επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους για τους εργαζόμενους στον κλάδο, για να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και να μην υπάρξει διατάραξη και στο επίπεδο της κοινωνικής συνοχής. Οι επιχειρηματίες δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους από την παραπάνω εξέλιξη. 25 το μηνός, άρα ήρθε η ημερομηνία. Λέγαμε ότι θα ανοίξουμε πιο μπροστά. Αναμένουμε δηλαδή τώρα τις ρυθμίσεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και το ΦΠΑ. Κοντός ψαλμός αλληλούγια. Πιστεύω ότι έμειναν λίγες μέρες ακόμα. Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κι εμείς και να κρατήσουμε και το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής σε ένα πολύ καλό επίπεδο στα καταστήματά μας όλοι. Περιμένουμε και το εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας που θα μας δοθεί. Άρα περιμένουμε και τα νέα μέτρα και τα προστήματα που θα μπουν στο κλάδο της εστίασης και στα καφέ. Πώς και πώς περιμένουν το άνοιγμα των καφέ και των εστιατορίων οι Σεραίοι και οι Σεραίες, τους οποίους συναντήσαμε να πίνουν τον κυριακάτικο καφέ τους στα παγκάκια της πόλης. Ναι, αγάπη μου, τι να κάνουμε, βγήκαμε λίγο γιατί δεν γίνεται. Είπαμε ένα καφεδάκι να πιούμε εδώ. Θα κάνουμε υπομονή όμως μέχρι μια εβδομάδα ακόμη. 25 Μαΐου ανοίγουν τα καφέ. Ναι, ωραία, εντάξει. Θα είμαστε έξω. Εκείνη την ημέρα πιστεύω θα είμαστε έξω. Ανοίγουν τα μαγαζιά. Μακάρι, ελπίζουμε. Καλά θα κάνουν. Mm-hmm. Επιτέλους πια αυτή η κορνοφουλιά να φύγει για να γλιτώσουμε. Πιστεύω ότι αν είχε και 10 τραπέζια, ας πούμε, καθόμαστε σε απόσταση 1,5 μέτρο που λένε, αυτοί που καθόμαστε τώρα στα παγκάκια, στα κάγκελα, ξέρω εγώ εδώ γύρω-γύρω, στα μάρμαρα, θα ήμασταν με μεγαλύτερη απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά όπως πήγαμε μέχρι τώρα. Εντάξει. Θα δείξει. Θα πρέπει να είμαστε και σε εκείνη την περίπτωση. Εννοείται. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί όπως ήμασταν μέχρι τώρα και ανταμυφθήκαμε. Καλά είμαστε και εδώ εμείς. Μια χαρά είμαστε. Καλύτερα δεν γίνει. Εδώ έχουμε. Άμα είδα, πάμε εκεί. Να, εδώ καθόμαστε όπου να είναι. Θα πίνουμε ένα ευρώ καφέ, μετά θα το πίνουμε 2 ευρώ το καφέ. Κατάλαβες, τώρα πιο καλά είμαστε. Έτσι όλα θα ανοίξουν, εντάξει. Μακάρι όλα να ανοίξουν γιατί σκάσαμε. Ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ που θέλω να πάω σε ένα σποβάλτο στο Σταυρό και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα? Πολύ καλά. Άμα κάνεις τα παγκάκια, μια χαρά είναι. Ας κάνουν καλά αυτοί που μπορεί να πάνε και το μαγαζί. Για εμάς το ίδιο κάνει. Να είναι καλά όλοι για να μας ξανέρθει να μην έρθει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο κακό να μην ξαναβρούμε. Πώς και πώς περιμένουν οι Σεραίοι για να ανοίξουν τα καφέ της πόλης. Απολαμβάνουν, όπως είδατε, το καφέ τους στα παγκάκια. Τώρα πάβουν από την ερχόμενη Δευτέρα, αύριο, οι περιορισμοί μεταξύ περιφερειακών ενωτήτων στην υπηρετική Ελλάδα και τα ταξίδια από και προς την Κρήτη, καθώς σε εφαρμογή μπαίνει η τρίτη φάση της άρσης των μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μέσα μεταφοράς, επιβατών για όλους. Το ίδιο ισχύει και για τις αερομεταφορές. Υπενθυμίζεται ότι για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μετακινήσεις με υπεραστικά κτέλ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων έως 50% έως την 31η Μαΐου, οπότε και θα επανεξεταστεί το εν λόγω πλαίσιο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Με αφορμή τη μετακίνηση εκτός νομού από αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι μετακινήσεις διέπονται από υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προς αποφυγή της μετάδοσης και διασποράς του ιού COVID-19. Υπενθυμίζεται ότι για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μετακινήσεις με υπεραστικά κτέλ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων έως 50%
μέχρι τις 31 Μαΐου, οπότε και θα επανεξεταστεί το εν λόγω πλαίσιο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μέσα μεταφοράς επιβατών, για όλους. Το ίδιο ισχύει και για τις αερομεταφορές. Ενθαρρύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών όπου αυτές είναι διαθέσιμες, για υπηρεσίες όπως η έκδοση και επικύρωση εισιτηρίων. Οι επιβάτες τηρούν αποστάσεις 1 με 1,5 μέτρο στους χώρους αναμονής και κατά την επιβίβασή τους στα μέσα. Οι πάροχοι υπηρεσιών σε όλους τους τομείς οφείλουν να ενημερώνουν τους επιβάτες για τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προσωπικής προστασίας. Να εφοδιάζουν το προσωπικό με απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, μάσκα, γάντια, αλκοολούχο αντισηπτικό. Και να καθαρίζονται και να απολυμμένονται οι περιοχές και τα σημεία επαφής επιβατών και τα μηχανήματα με ειδικά υλικά. Σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η επιβίβαση γίνεται τμηματικά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Όπου υπάρχουν γέφυρες επιβίβασης, η επιβίβαση γίνεται μόνο από την εμπρόστια θύρα. Όπου είναι εφικτό, οι επιβάτες μετακινούνται από την αίθουσα αναμονής στο αεροσκάφος πεζή. Όπου χρησιμοποιείται λεωφορείο πίστας, τηρείται το όριο του 50% της χωρητικότητάς του. Συσκευασίες με νερό, αντισηπτικό και σνακ βρίσκονται τοποθετημένες στην είσοδο του αεροσκάφους ή στην πύλη επιβίβασης, ώστε οι επιβάτες να τις παραλαμβάνουν χωρίς παρέμβαση τρίτου. Αμέσως μετά την άφιξη του αεροδρόμιο, το αεροσκάφος να υποβάλλεται σε καθαρισμό καμπίνας με ενισχυμένο πρόγραμμα αντισηψίας, πριν παραδοθεί για τη συνέχιση των πτήσεών του. Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε να βρίσκετε κάθε μέρα αυτά που θέλετε σε τιμές που θέλετε. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 30% πιο φθηνά. Ηλιέλαιος Ανόλα 2 λίτρα μόνο 3,20. Όλα τα συσκευασμένα τριμμένα τυριά Το Διαλεγμένο 30% πιο φθηνά. Lenor μαλακτικά ρούχων 52 και 56 μεζούρες 1+1 δώρο. Και μόνο για Πέμπτη έως Σάββατο. Κιμάς Βόιος Νοπός Ελληνικός το κιλό μόνο 6,90. Χοιρινή σπάλα και χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο ντόπιο ελληνικό το κιλό μόνο 4,45. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε να στηρίζουμε έμπρακτα και φέτος την τοπική κοινωνία. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα παιδί μου. Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 5 εκατομμύρια 200.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα OPAP ή online στο joker.gr. OPAP, ζήσε το παιχνίδι. Με 3 κληρώσεις την εβδομάδα. Κάθε Πέμπτη, Κυριακή και νέα κλήρωση κάθε Τρίτη. Μέχρι τις 31 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερών για τη νέα περίοδο. Στις 31 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού, ο ΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερών. Οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Σερών έχουν ξεκινήσει από την 10η Μαΐου και θα ολοκληρωθούν την 35η του τρέχοντος μήνα Μαΐου. Αφορούν στο σύνολο των δομών που έχει ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των Σεραίων πολιτών, στα τμήματα δηλαδή που υπάρχουν στον Δήμο των Σερών, στην πόλη των Σερών, καθώς επίσης και στην περιφέρεια. Το σύνολο είναι 13. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγγραφή ξεκίνησε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και οι γονείς έχουν λίγες ημέρες ακόμη για να σπεύσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους, αν και εφόσον προτιμήσουν τις δομές του ΟΠΑΚΠΑ. Οι γονείς που ενδιαφέρονται θα μπορούν να απευθυνθούν, να ψάξουν την ιστοσελίδα του Δήμου, στο οποίο έχει γίνει, στην οποία έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση και η περιγραφή όλων των δεδομένων, των κριτηρίων, αναλυτικότατα, τα οποία αφορούν σε αυτές τις εγγραφές. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πλήρης ανάλυση του πώς γίνονται αυτές οι εγγραφές, οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε με email στη διεύθυνση engrafes@opakpa.gr, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση του ΠΑΚΠΑ, Βενιζέλου 139, δεύτερος όροφος. Είμαστε έτοιμοι να
υποδεχτούμε τους γονείς, να δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία, οποιαδήποτε εξήγηση, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση του Σεραίου Δημότη και το γεγονός ότι έχουμε τη χαρά να είμαστε περήφανοι για τους βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς που έχουμε στο Δήμο Σερών και καλούμε τους Σεραίους Δημότες να μας εμπιστευτούν εμάς, το προσωπικό μας, τις εγκαταστάσεις μας, να ξέρουν ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε. Είναι το οικονομικό κριτήριο, αλλά υπάρχουν και το οικονομικό κριτήριο πάντα σε αυτές τις εποχές νομίζω είναι ευνόητο. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγοριοποίησεις με βάση το εισόδημα. Υπάρχει ειδική μέρημνα για τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά μιας οικογένειας που στέλνει δύο ή τρία ή περισσότερα παιδιά, για τις μονογονεϊκές, τις πολύτεκνες, τις τρίτεκνες. Έχουν γίνει ρυθμίσεις φέτος επί το ευνοϊκότερο. Κάνουμε ό,τι περισσότερο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες ευπαθείς σε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλή εβδομάδα για αύριο.